δάκρυα χαράς αλλά και λύπης για χιλιάδες υποψηφίους των Πανελλαδικών που γνωρίζουν ακριβώς πως έγραψαν και ετοιμάζονται να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους που θα διαθέτουν μόνο πανεπιστημιακά τμήματα. Είμαι ικανοποιημένη από την προσπάθειά μου. Είμαι ικανοποιημένη. Ναι. Φυσική και χημεία είναι τα μοιραία μαθήματα στα οποία οι υποψήφοι απέτυχαν να αριστεύσουν με αποτέλεσμα να αναμένεται πτώση των βάσεων. Ενδεικτικά, πάνω από τη βάση έγραψε στη φυσική το 60,59% των υποψηφίων, στη χημεία το 57,88% των υποψηφίων και στα μαθηματικά το 38,97% των μαθητών. Έχω γράψει αρκετά καλά, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Έχω πετύχει το στόχο μου να μπω σε μια οικονομική σχολή στην Αθήνα. Τώρα μένει να κάνουμε και το μηχανογραφικό σωστά, το οποίο φέτος κρύβει πολλές παγίδες. Οι ειδικοί μιλούν για πτώση και στα τέσσερα πεδία, πτώση που αναμένεται να κυμανθεί έως και 200 μόρια κατά μέσο όρο. Αναμένουμε σημαντική πτώση στο δεύτερο πεδίο, στις θετικές επιστήμες, η οποία οφείλεται κυρίως στη φυσική και στη χημεία. Πολύ σημαντική πτώση αναμένουμε και στο τρίτο πεδίο, στις περιζήτητες ιατρικές σχολές, όπου αναμένουμε ότι η ιατρική της Αθήνας θα πέσει κάτω από τα 19.000 μόρια. Ιδιαίτερη ημέρα για εκείνους που γνωρίζουν ότι μπαίνουν στη σχολή που επιθυμούν, καθώς οι βαθμοί τους αγγίζουν το άριστα. Στα λατινικά έγραψα 20, ιστορία 19 και 8 και αρχαία 18 και 1. Οι υποψήφοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στις 15 Ιουλίου.